Καλησπέρα μάγκες, με ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε ακόμα έναν βίντεο επεισόδιο quad review, όπως θέλετε, πέτε το. Ήταν ό,τι πιο cringe έκανα στη ζωή μου. Anyway μάγκες, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. What's going on μάγκες, what's going on. Καιρό να τα πούμε σε βίντεο. Γενικά το τελευταίο διάστημα επικεντρωθήκα πάρα πολλά στα live stream, με αποτέλεσμα να αφιερώνω στα βίντεο πολλά λίγο χρονικό περιθώριο στο να κάνω recording και να κάνω εννοείται το editing μου που μου αρέσει πάρα πολλά, και άφησα λίγο την προσωπική μου ζωή πολλά στο έξω. Γι' αυτόν έχει λίγες μέρες, 3-4 μέρες κάνω ένα break που το live stream που το τρώω, ξέρω εγώ, και θέλω τώρα σιγά σιγά να ξαναφιερώνουμε χρόνο στο YouTube, να ξαναχτίσουμε το που αφήσαμε, γιατί θέλω πάρα πολλά να φτάσουμε τους 10K. Άρα με εσάς, θέλω τη βοήθεια σας, εσάς μάγκες μου, να φτάσουμε τους 10K πιο γλυωρά όσο μπορούμε. Θέλω τώρα να κάνετε ένα subscribe, να φτάσουμε τα 7K για συντομία, τέλος πάντων. Και θέλω επίσης το βίντεο να φτάσει τα 300 like. Αν αυτό το βίντεο φτάσει τα 300 like μάγκες, θα μου δείξει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να κάνεις και περισσότερα τέτοια βίντεο, να αφιερώσεις χρόνο στο editing σου, γιατί θέλω να αφιερώσω πολύ χρόνο στο editing. Και επίσης θέλω να πω ότι σύντομα έρχεται ένα μεγάλο μπαμ με τους Futeholics, δηλαδή αρχίσουμε στους Futeholics να ανεβάζουμε βίντεο. Γι' αυτό κάνετε ένα subscribe, θα το έχω κάτω στο description το κανάλι τους. Anyway μάγκες, πάμε στο σημερινό βίντεο όπου θα κάνουμε έναν squad review challenge. So, είμαστε στην επόμενη μέρα τώρα, για τον λόγο ότι εχθές ήμουν σε αρκετές ομάδες, είχα 4-5 ομάδες επειδή ήταν μόλις έβαλα το story. Αλλά τώρα μαζευτήκα συμπάνω από 50 ομάδες, στο θα τις όλες εννοείται, να δω μερικές. Θα δούμε τις πρώτες 10-15 και τις υπόλοιπες θα αφήσουμε για το επόμενο βίντεο, για να είναι ένα δίκαιο και σωστό. Και μάγκες μου, στο σημερινό challenge θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα παίξω λίγο με τις τιμές και να σας πω λίγο πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, αν η ομάδα σας στοιχίζει κάτω από 500k, κάτω από 500k ξαναλέω, θα σου δίνω εγώ προσωπικά 200 coins. 200k coins, συγγνώμη, όχι 200 coins, 200k coins. Είναι ένα challenge που θέλω να φέρω στο κανάλι, έτσι τα τέτοια βίντεο, θα κάνουμε πολλά τέτοια βίντεο στο κανάλι, και αν θέλετε να βοηθήσετε, όπως είπα, κάνετε likes, να βοηθήσετε να σαπορτάρετε. Anyway μάγκες, πάμε να ξεκινήσουμε με πράγματα που μου έστειλε ο φίλος μου ο Sinks. Ωραία, θα βρούμε έτσι αναλυτικά πάνω προς τα κάτω και πάμε λέγοντας. Sinks, που η ομάδα του δυστυχώς στοιχίζει το διπλάσιο και πάνω, που στοιχίζει 1.229 coins όπως φαίνεται στο Futbeat. So bro, έχασες 200k. Καρζάκος, ο οποίος ο Καρζάκος, εντάξει, νόμιζε να θέλει να πω κάτι για την ομάδα του, είναι ακραία ομάδα. Bro, η ομάδα σου, εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται να κάτσω να αναλύσω μόνο ο Ατάμα εδώ, κοστίζει 660k πόσα είναι. Νότις έχει μαραντώνα πράγματα, αλλά λογικά η ομάδα του στοιχίζει κάτω από 500k. So, we move. George Αθάνα, επίσης αδερφέ, Εουσέπιο, Bruno Fernandes, Felix, Headliner, η ομάδα σου εννοείται στοιχίζει πάνω από 500k, so έχασε και εσύ τα 200k. Bro, το ίδιο και εσύ, έχεις Τεσσαγή, έχεις Γκόμες, What If, Modric, Few Birthday, ακραία ομάδα, Cristiano Ronaldo 94, so και εσύ bro έχασες τα 200k. Face Crucio, Ντακλίζ, Ρενάτο, Νεϊμάρ, εντάξει bro, κλασικά. Ακόμα ένας άνθρωπος που έχασε τα 200k. Πάμε στο Ιαπάνι μου, ο οποίος έχει Ναζάριο, εντάξει, μόνο και μόνο Ναζάριο bro. Δεν μπορείς να πιέσεις τα 500k, γιατί τα 200k, για τον λόγο ότι θέλω να βοηθήσω τα άτομα που δεν έχουν καλές ομάδες να χτίσουν καλύτερη ομάδα. Γι' αυτόν λέω κάτω από 500k, επειδή εντάξει, σε αρχήν να κάνω κάτω από 1 εκατομμύριο, αλλά επειδή πέσαν πάρα πολλά οι τιμές τελευταία. So, ούλοι να έχετε Neymar, Mbappé μες στην ομάδα σας που μαζί στηρίζουν 500k. So, είπα το κάνω λίγο διαφορετικό. Καταλάβατε, ελπίζω να είστε σύμφωνοι μαζί μου. Πάμε στον Kappa Trader, ο οποίος επίσης έχει Ρενάτο, έχει Neymar, εντάξει, έχει Owen, έχει Ματέους, έχει Πουγιόλ, so η ομάδα σου δεν κάνει 500k μπρο. Εδώ πέρα επίσης Μπαμπέ, Μπέρνες, Ρενάτο, Ατάλ, Μπαμπά, η ομάδα σου δεν κάνει κάτω από 500k, so έχασες και εσύ μπρο. Πετίτ Μαραντώνα, Μαραντώνα μας τα χαλάει όλα, so μπρο και εσύ έχασες 500k. Σόκρα, ο Σόκρα μου εδώ πέρα, εντάξει, η ομάδα του είναι, ξέρεις, οκ. Εξήγησε πάρα πολλά, αλλά εντάξει, ο Ντες, το Βαράν, ο Μάρες, ο Ντεμπρούιν, ο Στόικοφ. Λογική ομάδα του κάνει πάνω από 500k. Και να δούμε λίγο, νομίζω, λίγο την τιμή του Στόικοφ. Να ξέρω γιατί μπορεί, αν είναι στο οριακό, να μην κάνει τόσα. Λοιπόν, εντάξει, ο Στόικοφ μόνος του κάνει 520k, so bro, έχασες και εσύ. Δυστυχώς 200 καπά, μπρο. Επίσης έχει ένα Zarion Baby, δυστυχώς. Έχασες και εσύ, είναι η Marin Form. Έχασες και εσύ πρώτα 200 καπά, δυστυχώς. Χαπίδης, Χαπίδης, εδώ πέρα έχει Μπαμπέργο Breaker, Eusebio, Ρονάλτ, εντάξει, η ομάδα σου μπρο, δυστυχώς και εσένα δεν κάνει κάτω από 500 κάπα, έχασες και εσύ μπρο. Έχει Ουσέπι, έχει συγγνώμη Εμπαμπέ, ACN, Μπέκα, ο Μέση εδώ πέρα είναι ο λόγος που δεν θα πάρεις τα 200 κάπα μπρο. Τα βρίσκουμε εδώ πέρα, Ουσέπι, ο Ρόι, Σατάλ, Καντέ, εντάξει εγώ έφτιαξα το τμήμα του φίλου μου του Σταυρή, αλλά anyway πάμε παρακάτω. Λοιπόν πάμε στον Νικλάνα μου, ο οποίος έχει Ντακλίς, Νέρες, εντάξει Ρενάτο, Διατά, Εμπαμπέ, Σέντοσο, η ομάδα σου μπρο είναι 500 και κάτω, σου έχασες και σε 200 φίλος μου ο Ποντίκας, Τζερβίνιο, Λεκεσλέιβα, Ρονάλτο, Ραπιότ, οκ. Βασικά Ρονάλτο μαζί με τον Νεϊμάρ, τούτοι μόνο λιθκιό κάνουν σε 500 so μπρο έχασες και εσύ τα 200 Ανδρέας μου, Χούλι, Ντέκο, ο Χούλι νομίζω κάνει και κύριο στα 450 so μαζί με Neymar, μαζί με Deco, Diatan, Davidson, μπρο, έχασε και εσύ τα 200 ο Μάριο, ο Μαντζίο, συγγνώμη, έχει Λούκας Μούρα, Feud Birthday, so μπρο, εντάξει, πολύ πεν ακραία ομάδα, Mendy, Μποντρακένι, ο Ρούνις, ο μπρο, έχασες τα 200 Φανούριος μου, Ραφίνια, Βέρνερ, Κακά, ο Κακά νομίζω στοιχίζει γύρω στα 600-650 και οι υπόλοιποι μπρο είναι ακραία ομάδα. Sorry, εσύ δυστυχώς μπρο έχασες τα 200 Λοιπόν, πάμε στον Μάρκον, ο οποίος ο Μάρκος, Μάρκος Pro, έχει Κακά, τον Baby, ο ξένο, ο Ενομίτος, Ενομίτ, ναι. Έχει τον Ρόις δυστυχώς, που το Ρόις νομίζω το σπίτι δυστυχώς είναι γύρω στα 500. Έχει τον What If, τον Καντέ, ο Ατάλ, εντάξει μπρο, και εσύ έχασες τα 200 κάπα σου. Εδώ ο Road to Mbappé, ο Στυλιανός μου, έχει Ατάλ, Νεϊμάρ, Αγουάρ, Βουτρακένιον, Best, ωραία ωραία ομάδα. Νότ Γιάννης, έχει Ρονάλτο, έχει Ρονάλτο 95, έχει Πατρίσιο. Πατρίσιο που λέγεται, Παλάσιο ρε, Πατρίσιο, Παλάσιο. Λοιπόν, Χακίμι, εντάξει, διέκτος που πόντο τον κάρτα, οι υπόλοιποι μια. Πολλά αυτή τη ομάδα πέταμε, έχασες τα 200 κάπα λόγω του Ρονάλτο. Πέταμε έχεις έναν Τζέκο ας πούμε, ήταν να πιάσεις 200 κάπα στη στιγμή, αλλά έμπαιζε μπρο, ο Νεϊμάρ είναι Νεϊμάρ και λέει μου έχω 200 κάπα. Ωραίος, λοιπόν θα μην πάω στον φίλο μου το Χάριν, ο οποίος έχει μια πάρα πολλά ρομάδα μπρο, αλλά δυστυχώς εσύ 200 κάπα χαθήκας επειδή έχεις Βαράν, έχεις Μπλάνκ, έχεις που δυστυχώς δεν κάνουν πάνω από 500 κάπα. Τελειώνει το συστικό που έχει Χούλιτς, Ματέους, what the fuck bro, what the fuck. Ακραία ομάδα, ακραία ομάδα, sorry, έχασες δυστυχώς τα 500 κάπα. Και πάμε και στην τελευταία ομάδα που είναι του φίλου μου του Χρήστου, ο οποίος σήμερα του κάνει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια με Ορτόρες, Μότριτς, Τζόουνς, Ράσφορντ, Κοκκίνο, Ρούνεϊ και Νέρες. Λοιπόν, μάγκες, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει. Σας κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Να ανεβαίνουμε στα 7 κάπα σύντομα. Αν θέλετε περισσότερα βίντεο σαν και αυτά και περισσότερα βίντεο που θα έρθουν σύντομα στο κανάλι, και όπως είπα θα έρθουν και σύντομα σε άλλον κανάλι που είναι το Futeholics που θα κάνω στο description, να κάνετε ένα subscribe, κάνετε ένα like να φτάσουμε τα 300 like για αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Bye!